φαρμακερά βέλη με αποδέκτες τόσο το ΣΥΡΙΖΑ όσο και τη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αφορμή οι χειρισμοί των δύο κομμάτων γύρω από την καταγγελόμενη παρέμβαση του τουρκικού προξενείου στην εκλογική διαδικασία στη Ροδόπη και το διχαστικό πόλεμο που, όπως είπε, έχει ξεσπάσει με τα επικίνδυνα παιχνίδια Τσίπρα-Μητσοτάκη. Λοιπόν, από εδώ, από το Ηράκλειο, από την Κρήτη των Αγώνων της Δημοκρατίας, να του στείλω ένα μήνυμα. Ας τελειώσουν τους επικίνδυνους τυχοδιοκτισμούς στα εθνικά μας θέματα. Είναι επικίνδυνα τα παιχνίδια του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα. Έχουμε χρέος να υπηρετήσουμε ένα σχέδιο που περιφρούει τα εθνικά μας συμφέροντα και όχι τα εργαλειοποιεί για πρόσχερα κομματικά ωφέλη. Όλοι οι Έλληνες βουλευτές πρέπει να σέβονται τη συνθήκη της Λοζάνης, είτε χριστιανοί είτε μουσουλμάνοι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ξεκίνησε τη σύντομη περιοδία του στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου από το Γάζι με μαντινάδες και ρακές, χαρακτήρισε ανεπίτρεπτη κάθε παρέμβαση από τρίτες δυνάμεις, κατακεραυνώνοντας ωστόσο και την επίσκεψη παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη στη Ροδόπη, κάνοντας λόγο για παλαιοκομματικές πρακτικές. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε καμία ξένη παρέμβαση σε θέματα που αφορούν τη χώρα μας από τρίτες δυνάμεις. Αλλά πρέπει και εμείς οι ίδιοι να δείχνουμε αξιοπιστία, σεβασμό και όχι το λόγο που ακούσαμε από τα χείλη της κυρίας Μπακογιάννη να μιλά σε ένα χωριό της Ροδόπης, λες και είμαστε στο 50 και στο 60. Αυτό το λόγο του παλαιοκομματισμού της δεξιάς δεν τον ανεχόμαστε, τον καταγγέλουμε και δεν υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ είμαστε αυτοί που με τον Ανδρέα Παπανδρέου γκρεμίσαμε τις μπάρες το 1995. Εμείς είμαστε το κόμμα που με τον Κώστα Σιμίδη και τον Γιώργο Παπανδρέου κάναμε τον νόμο του 5 της χιλής και μπήκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια εκατοντάδες Έλληνες μουσουλμάνοι. Η περιοδία στο κέντρο του Ηρακλείου ξεκίνησε από το εκλογικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ στην πλατεία Ελευθερίας, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε σύντομη συνάντηση και με αγροτοσυνδικαλιστές. Στο κάστρο της Δημοκρατίας, και έχω να σου πω, με τον Νίκο Ανδρουλάκη αρχηγό και το ΠΑΣΟΚ φορέα, μαζί θα συνεχίσουμε για μια Ελλάδα νέα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά επισκέφθηκε τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ περπατώντας τους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου συζήτησε με καταστηματάρχες και πολίτες για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Η πατρίδα μας και ο ελληνικός λαός έχουν ανάγκη μια ισχυρή, αξιόπιστη προοδευτική δύναμη. Αυτό φιλοδοξούμε να είμαστε με τη λαϊκή ετιμιγορία στις 25 Ιουνίου. Ο γνήσιος αντίπαλος της συντήρησης. Η παράταξη, το κίνημα που θα αγκαλιάσει τις αγωνίες του ελληνικού λαού για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που θα μειώσει τις ανισότητες. Για μια ανταγωνιστική παραγωγική βάση που θα δημιουργήσει πολλές καλές θέσεις εργασίας για τα Ελληνόπουλα στην Ελλάδα. Και βέβαια η παράταξη που θα σέβεται και θα υπηρετεί τους θεσμούς, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα.